Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Sonic Arena που θα προγραμματοποιηθεί ο αγώνας ανάμεσα στους Brokers και τους Toymen για το κύπελο. Οπότε επίσης τώρα οι Brokers οι οποίοι θα χάσουν την κατοχή την εκλέψει οι Toymen, οπότε έχουμε τώρα την κουπάλα μου το Στάκαλι να σταματάει για να στάρει κατευθείαν για 3, μπάλα θα βγει. Στο αμυντικό rebound ήρθε ο όμορφο Μανώλης. Θα δώσει τώρα την πάση στον Πεχλιβάνη. Ο Μαυρομανώλης προσπάθησε να δώσει απέναντι, κλέβει ο Βαλκούμας, ο οποίος βρίσκει μόνο του τον Πάνο, ο οποίος ευστοχεί στο πρώτο καλάθι του αγώνα, 0-2 του σκορ. Μαυρομανώλης πέφτα στον Βλάχο και έφτασε απέναντι στον Ψαρόπουλο, ο οποίος αστοχεί στο σουτρών πόντων. Στράκαλης έφτασε την πάση στον Βαλκούμα, ο οποίος γυρνάει και εύστοχοι, 0-4 το σκορ. Έχουν ξεκινήσει καλά οι Toymen. Πεχλιβάνη σηκώνεται αστοχή. Μπαλκούμα στάρει για 3 αστοχή. Το αμυντικό rebound ο Βλάχος, ο οποίος γίνει τώρα στον Μοσχάκη, ο οποίος αστοχεί στο lay-up, προστάσει και να παρέλει στο κριτικό, δεν τα κατάφερε. Με τη Μεζάκη. Πάνω. Ψάχνει την πάσα, θα δώσει στον Στάγαλη. Ωραία, αυτός μέσα στο Βαλκούμα, ο οποίος γυρνάει με δεξιχέρι αστοχή. Ψαρόπουλος στο rebound, ο οποίος θέλει και γρήγορα στην επίθεση. Παίζει στον Πεχλιβάνη, ο οποίος περνάει μέχρι το lay-up. Κάνει το 2-4, πρώτο καλάθι για τους Brokers. Πετιμεζάκης. Δίνει στον Σάκαλη και αυτός στο Βαλκούμα. Προσπαθεί να γυρίσει, έχει κλειστεί από τον Πεχλιβάνη. Ένα σουτ του Βαλκούμα για 3, δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Ψαρόπουλος στο rebound. Η Brokers η οποία στον όμιλο είναι τρίτη με τους Toymen ακριβώς από πάνω του, με 2 βαθμούς διαφορά. Οπότε με την οπότε με αυτήν την νίκη, αν γίνει νίκη για τους Brokers, σοφαρίζουν τις Toymen στον όμιλο. Έχουμε καλά και φάουλ για τον Βαλκούμα. Ευστοχή και στη συμπληρωματική βολή ο Βαλκούμας, 2-8 το σκορ. Πεχλιβάνης δίνει ωραία στο Βλάχο, Ψαρόπουλος που είναι μόνος του, από 45 άστοχη, το επιθετικό rebound όμως ο Πεχλιβάνης. Βλάχος φτάνει μέχρι το λέει, ούτε τώρα θα μπορέσουν οι Brokers, επιθετικό του ίδιου και καλά και φάουλ. Ευστοχή για συγκριματική του βολή, 5-7 μειώνουν οι Brokers. Στράκαλης στο Βαλκούμα, ο οποίος παίρνει κατευθείαν το σουτ, δεν μπορούσε να ευστοχίσει όμως. Ψαρόπουλος σε ένα ακόμα rebound και τώρα ο Βλάχος βλέπει τον Μοσχάκη
Ψαρόπουλος από την κορυφή της ρακέτας στο σουτ, άστοχο. Πετιμεζάκης. Αφήνει στον Πάνο. 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση από πολύ μακριά ο Πάνος για 3, αστοχή. Λιβάνης περνάει ανενόχλητος μέχρι το λέει, θα μπει και θα βγει η μπάλα. Πώς θα καλύψει ένα ακόμα rebound. Θα καλύψει αστοχή και χάνει λίγο την μπάλα. Θα βγει όμως η μπάλα εκτός από τα χέρια του Πεχλιβάνη. Τόιμεν με τον Πέικο να παίρνει τη θέση του Κάλτσα. Σάγκαλη. Με το Λέα, Παστοδόνι. Τη λήξη του χρόνου και τους για τρεις, άσπρο και αυτή τη φορά Βλάχος στο αμυντικό rebound. Που για ακόμα μια φορά θέλει να τρέξει στην επίθεση Μοσχάκης. Φτάνει μέχρι το lay-up με τα μπλε στο χ και έχουμε ακόμα να κρατήσουμε την πρόκληση 7 όλα. Ακόμα αυτό θέλει να περάσει, έχουμε φάουλ του Μοσχάκη. Με τη Μεζάκη. Σταματήσει από στο έλπο ένα σουτάφο, τρέχει για το rebound το ίδιος. Πολύ έξυπνο όμως πετάει την μπάλα πάνω στο Μοσχάκη. Βαλκούμας, στα 5 δευτερόλεπτα προσπάθησε για τη σκαστή πάσα πάλι στον Μπέικο, έκλεισε όμως ο Βλάχος. Ο κέντρος εδώ πέρα ο οποίος πίεσε και κατοχή θα παραμείνει για τους μπρόκερς. Λάχος. Βάζει να περάσει, έβαλε ώρα το σούμο του ο Πέικος. Βαλκούμα. Θα πάρει το σουτ τελικά μπροστά από τον Μοσχάκη, αστοχή. Ο Ψαρόπουλος τώρα στο αμυντικό rebound. Αφήσει το Χλιβάνη Ψαρόπουλος, ξανά θα φτάσει, τάπα όμως. Και έχετε στον που είπα τον Βλάχος για να διορθώσει 9-7 μπροστά οι Brokers για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Πετιμεζάκης. Ένα σούτ εκείνων πρώτων από τον Πάνο είναι άστοχο, ήρθε όμως εξωτικό ο κέντρος. Εκκλειστεί από λίγο, προσπαθεί να γυρίσει, θα τα καταφέρει, όμως το σούτ και ο Βλάχος τώρα ο οποίος βγάζει τον Μοσχάκη. Στο ενδιασμό είναι δύο άτομα. Τον δεν έχει, θα αποτιμήσει την πάσα ωραία στον Πεχλιβάνη, ο οποίος αστοχεί και έχουμε κατοχή τελικά και πάλι για τους δεν έχει. Βαλκούμας από το έλπο, το σουτ θα μπει, θα βγει η μπάλα εδώ τον έφτσε και τάπα του Βλάχου πάνω στον Πέικο. Ψαρόπουλος είναι μόνος του, θα πάρει το σουτ και αυτό εύστοχο. 12-7, έχει πάρει μια μικρή διαφορά η μπλόκερ. Κέντρος. Εκκλειστεί ανάμεσα από δύο και έχουμε φάουλ τελικά του Μαυρομανώλη. Πέικος το σουτ, πολύ άσχο. Τεχνιμάνι. Ο όμορφη πάσα του στο Μαυρομανώλη που δεν σηκώθηκε παρόλο που ήταν μόνος του. Βλάχος. Δίνει στο Μοσχάκη, ωραία προσπίση. Ακόμα πιο ωραία πάσα στον Ψαρόπουλο ο οποίος θα στοχεί. Και ο κέντρος τώρα ο οποίος βγάζει μόνος του στον εφηδιασμό τον Ηρακλή Βαλκούμα. Ο οποίος θα στοχεί στο δεξί layup. Και έχουμε το Μοσχάκη τώρα.
Πίστες εναντίον 5, Βλάχος δίνει ωραία στον Τσαρόπουλο, ο οποίος παίρνει και το φάουλ. Έφτασε το πολύ ο Τσαρόπουλος. Άσπρος όμως στη δεύτερη, 13 θα το σκορ. Κέντρος. Σουτάρει για τρεις, μπάλα στο σίδερο, πια στα χέρια του Βλάχου. Όποιος θέλει να φύγει ακόμη μια φορά γρήγορα. Δίνει απέναντι στον Τσαρόπουλο. Βλάχος στον Τσαρόπουλο. Μοσχάκης θα φτάσει μέχρι το lay-up και θα ευστοχίσει. Και έχουμε time-out, το οποίο παίρνει ή δεν έχει. Επιστροφή μετά από τον time-out, τον δεν έχει. Σταματάει από τη βολή και εύστοχη στο σούτ, μειώνει ο Σταγκαλής για τους δεν έχει. 15-9 καθώς μπαίνουμε και στο τελευταίο λεπτό από 10 λεπτού. Μαυρομανούλης είναι μόνος από τη γωνία. Σταριά της αστόχησε, προσπαθεί για το επιθετικό Μοσχάκης. Ο Λέξα θα τρέξει πάρα πάνω στο Σταγκαλή. Θα κερδίσει ακόμα με ραντουχή. Μοσχάκης στο Μπεχλιβάνι, περνάει με τη βοήθεια του Βλάχου. Ψάχνει ξανά στα 5 δευτερόλεπτα. Θα πάει ένα σουτ τριών πόντων, το οποίο είναι εύστοχο. Κέντρο, ωραία προσποίησή του, περνάει και τον Βλάχο, θα φτάσει μέχρι το καλάθι, θα αστοχίσει όμως. Ήρθε στο επιθετικό ο Στρακάλης, ούτε αυτός θα μπορέσει. Βλάχος τώρα θα δει μπροστά μόνο τον Μπεχλιβάνι, ο οποίος θα χάσει. Το lay-up θα κλέψουν τώρα ξανά την μπάλα οι Brokers, με τον Μπεχλιβάνι να βγαίνει ακόμα μια φορά και θα χάσει και αυτή. Κέντρος. Από μακριά σουτάρει για τρεις και εύστοχη. Και έχουμε και τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ να είναι στο 18-12. Επιστροφή για το δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα. Brokers δεν έχει για το κύπελο 18-12. Με την πρώτη επίθεση τώρα να ανήκει στους Brokers με το Μοσχάκι. Αυτήν την μπάλα στον Τσαρόπουλο, Βλάχος για τρεις, μπάλα στο σίδερο και στα χέρια του πάνω. Πετινεζάκης αφήνει στον Στρακάλι, Πάνος σουτάρει για τρεις με μεγάλη καμπύλη το σουτ. Άστοχο στο επιθετικό ριμπάντο όμως ο Κέντρος, ο οποίος πέρασε ανάμεσα από τους πέρσι των Brokers και τελείωσε τη φάση κάνοντας το 18-14. Λάθος. Σαρόπουλος από τη γωνία για τρεις, είναι εύστοχος. Ξαναπαίρνουν την διαφορά οι Brokers. Πάνος. Δίνει στην κορυφή στον Πετινεζάκη. Ωραία σκαστή πάσα στον Πέικο, ο οποίος θα γυρίσει πάνω από τον Βλάχο, αστοχή όμως. Μοσχάκης στον Βλάχο. Φτιάχνει τις επιλογές του, δίνει τελικά στον Ψαρόπουλο, ο οποίος παίρνει ακόμα ένα σουτ τριών πόντων, το οποίο δεν θα είναι εύστοχο. Προσπάθησε για το επιθετικό. Συνταμπάνης, αλλά δεν τα κατάφερε. Στρακάλης. Καλά
πάσα κλείδι ο Βλάχος, υπέροχη σκαστή πάσα και έτσι το καλάθι από τον Κωνσταντινίδη. Πάνος. Αυτή να παίξει με πλάτη απέναντι στον Ψαρόπουλο, Πετιμητάκης που είναι μόνος του, δεν θα μπορέσει να ευστοχίσει. Κωνσταντινίδης περνάει ένα ενόχλητος μέχρι το lay-up. Περάστε τον Πετιμεζάκη που εκεί πέρα δεν είχε κάποια ιδιαίτερη αντίσταση. Πάνω. Τον Πετιμεζάκη αυτός απέναντι στον Κέδρο. Θα πάει το σκήνο από τον Σταγκαλή. Πάνω από πολύ μακριά με μεγάλη καμπύλη ευστοχή. 25-17 μειώνουν όσο περισσότερο μπορούν ή δεν έχει. Ψαρόπουλος είναι μόνος του, θα πάρει το σουτ, θα στοχίσει. Μακάρατε. Πάνος, ακόμα ένα σουτ και αυτό εύστοχο. Yeah. 25-20 στους 5 πλέον διαφορά. Βλάχος. Είναι στον Κωνσταντινίδη. Πάσα να ξαναδούμε στο Βλάχο. Μοσχάκης τώρα. Ποιος δίστασε να πάρει το σουτ. Απέναντι τον Πάνο. Λίγο πριν τη λήξη της επίθεσης θα δεχτεί το φάουλ. Μοσχάκης. Πάσα στον Βλάχο, υπέροχη και πάσα στον Κανάσο Μοσχάκη. Δεν μπορούσε όμως να τη συγκρατήσει. Κέντρος. Θα φτάσει μέχρι το lay-up, ξέφυγε υπέροχα τον Βλάχο. Και μειώνουν ακόμα περισσότερο δεν έχει. Βλάχος. Κάνε ωραία στα πρωτή πάνω στο Στρακαλία, στόχισε, ήρθε όμως το επιθετικό ίδιος. Τσινταμπάνης, ευστοχή, στο σουτ. Παίρνει μια ανάσα τώρα εδώ πέρα οι Blockers. Στρακαλής. Δίνει στον Πάνο. Ωραία, το σπίτι πάνω στον Ψαρόπουλο, κάνει και άλλη μια τάπα όμως του Βλάχου και τώρα φεύγουν στον εφηδιασμό οι Blockers με τον Μοσχάκη να φτάνει μέχρι το lay-up, αστοχή όμως. Δεν πήρε σωστά τα βήματα και τώρα ο Κέντρος ο οποίος βγάζει στον ενδιασμό ανενόχλητο τον Πέικο, ο οποίος θα κάνει το 27-24. Μοσχάκης. Συγκορυφή για τον Βλάχο, περνάει ανάμεσα από την άμυνα, τον δεν έχει. Δεν κατάφερε να ευστοχίσει, κερδίζει όμως δύο βολές. Time out, το οποίο παίρνει ξανά ή δεν έχει. Επιστρέφουμε μετά από το time out, το οποίο παίρνει δεν έχει με τον Βλάχο να δεχτεί τις βολές. Θα στοχίσει την πρώτη βολή. Θα ευστοχίσει όπως στη δεύτερη και κατευθείαν αλλαγή. Θέση που θα πάρει ο Κλιβάνης. 28-24, 5 λεπτά για το τέλος της δεύτερης. Βαλβούμας, αστοχή στο σουτ, την πάσα λίγο στα χέρια του Μοσχάκη. Θα κλέψει τώρα ένα κέντρο πέρα και την κατοχή του Ταμπάνη, προσπάθησε να ξανακλείσει ο κέντρος, θα τα καταφέρει. Θα σουτάρει και για τρεις και θα ευστοχίσει. Θα μειώσουν πλέον στον πόντο ή δεν έχει. Κωνσταντινίδης, στον Τσινταμπάνη. Ψαρόπουλος, αυτός τον Μπεχλιβάνη, έβαλε ωραία το σώμα του, θα το σταματήσει αντικανονικά.
Γιωάννης, άστοχος στην πρώτη του βολή. Εύστοχος όμως στην δεύτερη, 29-20 θα το σκορ. Βαλκού μας. Στραγαλή στην κορυφή και αυτός με τις άσους στον Κάλτσα. Στραγαλής. Έκανε ένα σούτ, είχε πιεστεί όμως από τον Μοσχάκη. Και ο Περλιβάνης τώρα, ο οποίος αποφεύγει όλη την αμετρή και στον Χρυσαντινίδη, ο οποίος σηκώνεται, αστοχή όμως. Και εδώ ψέφταξε την πάση στον Βαλκούμα. Δεν την έδωσε όμως, θα το δώσει τώρα στη γωνία, θα πάρει και το σούτ, το οποίο θα είναι άστοχο στο rebound του Μοσχάκης. Σαντινίδης. Βλέπει ωραία τον Ψαρόπουλο μέσα στο γραφιστό. Κωνσταντινίδης ξανά που είναι μόνος του, αδύναμο στο σούτ. Κέντρος. Φαστάρει για τρεις, θα κερδίσει το φάουλ, τρεις βολές που του χαρίζει ο Κωνσταντινίδης. Μέσα η πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη, 29 όλα. Σοφαρίζουν ή δεν έχει. Το είμαι. Μέσα και η τρίτη. Θα περάσουν μετά από αρκετή ώρα μπροστά οι το είμαι. Ταμπάνης κλείστηκε από δύο, βρήκε τον Ψαρόπουλο, ο οποίος ούτε τώρα θα μπορέσει να ευστοχίσει. Βαλκούμα στάρει για τρεις, ούτε αυτός θα μπορέσει να βάλει ακόμα πιο μπροστά την ομάδα του. Μοσάκης τώρα, ο οποίος δίνει στον Σταδινίδη, ωραία σκαστή πάσα στον Ψαρόπουλο, με ένα φέντα που δεν θα μπορέσει να ευστοχίσει. Ακόμα ένα άστοχο, ακόμα μια προσπάθεια για τον ίδιο. Μεζάκης προσπαθεί να γυρίσει, θα τα καταφέρει και θα ευστοχίσει με τα μπλο ακόμα πιο μπροστά. Η τόη μένει 29-32. Περχλιβάνης. Τα σκρινκ θα το πάρει τελικά από τον Τσιταβάνη. Κωνσταντινίδης ακόμα μια φορά μόνος του, ούτε τώρα θα μπορέσει να ευστοχίσει, αλλά έχουμε φάουλ του Πετιμεζάκη. Περχλιβάνης τώρα από την κορυφή. Του δίνουν το σουτ, θα το πάρει. Δεν θα μπορέσει όμως να το τιμωρήσει. Βαλκούμας τώρα στην επίθεση για τους Τόιμεν. Δίνει στον Πάνο, ο οποίος σουτάρει για τρεις και άστοχη. Ξαντινίδης περνάει την πάσα κάπου τώρα για τον Ψαρόπουλο. Θα με τις άλλες του Τζαμπάνη, ο οποίος δίστασε να πάρει το σουτ. Ψαρόπουλος το πάρει με ταμπλό αστοχή, πιο ψηλά από όλους ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος έχει στο footback και θα μειώσει ξανά στον ποντό. Πάνος. Περνάει από τη δεύτερη του Πέικου και θα ευστοχίσει σε ένα πολύ όμορφο σούτ. Μοσχάκης σταματάει αυτή τη βολή, κάνει και το σούτ άστοχο. Στο επιθετικό ήρθε ο Κωνσταντίνης ακόμα μια φορά, δεν μπορεί να ευστοχίσει τη Τσιταμπάνης. Θα χάσει την μπάλα από το Βαλκούμα. Πάνω στο
δευτερόλεπτα για την επίθεση. Ένα λεπτό για το τέλος του περίοδου. Ο Μπαλκούμας, ωραία προσποίηση του πάνω στον Πεχλιβάνη. Άσχο το σούτ όμως, μακρινό επιθετικό του Πετιμεζάκη και λάθος του Καλτσά. Πεχλιβάνη στέβη στον ευδιασμό, αυτή τη φορά θα ευστοχίσει. 33-34. Πιέζεται από τον Κωνσταντινίδη, αλλά έχουμε βήματα. Απέδωσε ο καρπούς η άμυνα των Brokers. Τώρα έχουν 29 δευτερόλεπτα για την λήξη. Κωνσταντινίδης στον Μοσχάκη. Κατευθείαν φάουλ του Καλτσά. Μέσα η πρώτη βολή. 34, όλα ξανά ισοπαλία στο παιχνίδι. Άστοχος όμως στη δεύτερη και στο επιθετικό που είπε ο Ψαρόπουλος, θα κερδίσει το φάουλ και ακόμα δύο βολές. Μέσα η πρώτη βολή του Ψαρόπουλου. Μέσα και η δεύτερη. Βάζει το σταυλό για δύο από τους Brokers και έχουν μείνει 12 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Toymen. Έχουν φάουλ να δώσουν οι Brokers. Τώρα το πρώτο το δίνει ο Κωνσταντινίδης. Μπέικος. Σουτάρει, αστοχή, Μοσχάκη στο rebound. Και το δεύτερο δεκάλεπτο μας χρόνο είναι στο 36-34. Επιστροφή και το τρίτο δεκάλεπτο, Brokers Toymen 36-34. Με τους Brokers όλα να έχουν την πρώτη επίθεση. Και το άστοχο σουτ από τον Τσταμπάνη. Κέντρος. Προσπάθησα να δώσει την πάση στον Μπαλκούμα, κλάπηκε όμως. Τώρα ο Πεχλιβάνης, ο οποίος θα βγει στο ένα εναντίον ενός, είναι τρεις δύο βολές. Άστοχος στην πρώτη βολή. Άσχος και στην δεύτερη του βολή, ήρθε όμως στο επιθετικό, ο Ξαδενίδης. Ο Μαυρομανώλης στον Πεχλιβάνη. Ο Μαυρομανώλης ξανά είναι μόνος του, θα πάρει το σουτ. Θα στοχίσει κέντρο στο rebound. Καλτσάς, δίνει σωστά καλή. Πετιμιζάκης από την κορυφή, ένα άσχο τρίποντο και ο Βλάχος τώρα για τους Brokers. Λιγουρία το Μαυρομανούλη. Ο Κωνσταντινίδης περνάει κάτω από το καλάθι. Μια υπέροχη προσπάθεια και 38-34. Κέντρος. Έχει κλειστεί ανάμεσα από δύο. Και την μπάλα στον Πετιμιζάκη, υπέροχος Πετιμιζάκης. Ξανά στον κέντρο. Πιέζει τον Ρωμανόλη στα 5 δευτερόλεπτα. Ένα σουτ. Πολύ άστοχο. Επιθετικό του ίδιου. 2-1. Στη λήξη από θα πετάξει την μπάλα.
Βλάχος. Βρίσκει τον Τσαμπάνι, ο οποίος ευθύνει στο σούτ. Δύο ακόμα πόντια για τους Brokers. Έξι πόντια διαφοράς. Βαλκού μας, χάσει την κατοχή. Κύριε Πολυπρόκης, τώρα ο Βλάχος, ο οποίος κάνει ωραίες τρίπλες, θα φτάσει την πάσα στον Τσαμπάνι, ο οποίος θα στοχεί επιθετικό του ίδιου. Περχλιβάνης. Πάσε να βρει στο κόσμο του τον Τσαμπάνι, κλέβει ο κέντρος. Έχουν γυρίσει οι Brokers, δεν μπορεί να πάει σε γρήγορη επίθεση. Και θα χάσει και στην τελική από τον Περχλιβάνη. Στο 2-1-2-2, δίνει υπέροχα στον Βλάχο, ο οποίος αστοχεί, κερδίζει όμως δύο ελεύθερες βολές. Και έχουμε time out για τους Toymen. Θέλουμε time. Επιστρέφουμε μετά από το time out με την πρώτη άστοχη βολή του Βλάχου. Θα είναι και η δεύτερη. Προσπάθησε ο Τσαμπάνης να πάρει το επιθετικό, δεν τα κατάφερε όμως. Πετιμεζάκης προσπάθησε να βρει τον Μπέικο, δεν τα κατάφερε. Πετιμεζάκης τώρα ξανά θα χάσει την κατοχή και ο Βλάχος θα σμπρώξει τον Περχλιβάνη ξανά στο εφηδιασμό, όπου με ένα δεξί layup θα κάνει το 42-34. Πιέζεται, έδωσε την πάση ανάμεσα από τρεις, Βαλκού μας τώρα ξανά. Θα περάσει την μπάλα κάτω από τον Περχλιβάνη, δεν τα κατάφερε όμως. Τώρα ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος για ακόμα μια φορά ενόχλητος, θα φτάσει στο αριστερό lay-up. Παίρνοντας την διαφορά σε διψήφιο πλέον. Βαλκού μας. Πάρει το σουτ τριών πόντων και θα μειώσει. Μπαφραμανούλης. Σουνιέρτο Μπερχλιβάνη, Μπαφραμανούλης ξανά. Κάνει το 1-2 με το Βλάχο. Καλύτερα συγκατοχή για τους Toymen Πάνος. Πιέζεται από τον Κωνσταντινίδη. Πάει τον περισσότερο χρόνο για την επίθεση. Είμαστε τώρα σε 7 δευτερόλεπτα. Πετιμεζάκης. Ψάχνει να δει το χώρο και θα πάει ένα σουτ τριών πόντων, το οποίο θα είναι έξω. Περχλιβάνη, σηκώνεται καλά του και φάουλ. Συνδυματική βολή και ο Βαλκού μας τώρα θα τελειώσει τη φάση μετά την μακρινή πάσα του Πετιμεζάκη. 46-39 το σκορ. Περχλιβάνης δίνει στο Βλάχο. Μαυρομανόλης για 3 αστοχή. Προσπάθησε ο Βλάχος, δεν τα κατάφερε. Βαλκού μας απέναντι στον Πάνο. Ακόμα ένα σουτ τριών πόντων, θα μπει και θα βγει η μπάλα. Μπαίνουμε στο δεύτερο μισό του 10 λεπτού. Κατοχή τώρα είναι για τους Brokers. Για τους Toymen. Βαλκού μας. Θα σουτάρει για 3, αδύναμο το σουτ. Τώρα είναι η κατοχή για τους Brokers. Yeah.
βλάχος. Κάνει μερικές δίπλες, δίνει στον Πεχλιβάνη. Δίνει μεσάς του Νταμπάνη, ο οποίος παίρνει το σουτ. Μπάλα μου θα πάει στην γωνία του ταμπλό. Και την Εζάκης συγκρατεί στην κατοχή, βλέπει τον πάνω και αυτός πάρα πολύ όμορφα στον Πέικο. Πεχλιβάνης τώρα. Μια όμορφη προσπάθεια, αστοχή στο rebound του ο Κωνσταντινίδης. Βλάχος από την κορυφή για τρεις, αστοχή. Πάνος πιέζεται από τις αδειλίες, θα συγκρατήσει την μπάλα στα 5 δευτερόλεπτα. Τώρα μια μεγάλη πάσα του βλάχου στον Πεχλιβάνη και αυτός υπέροχα στον Κωνσταντινίδη. Υπέροχη φάση για τους Brokers, θα ξαναστείλουν τη διαφορά στους 10 με 3 και 20 να απομένουν. Βαλκούμας περνάει από την τελική γραμμή. Θα συγκρατήσει ο Πέικος, τάπα του βλάχου, Βαλκούμας. Δεν μπόρεσε ο Πέικος να κρατήσει την μπάλα. Κατοχή και πάλι για τους Brokers. Έχουμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Μοσχάκης τώρα, πες ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Σκαστή πάσα στον βλάχο, Μοσχάκης ξανά. Ωραία άμυνα του Πεχμεζάκη, Πεχλιβάνη. Προσπάθησε να περάσει ένα μας από δύο. Φαουλ χαμηλά του Στραγαλή. Έξω η πρώτη βολή. Έξω και η δεύτερη. Το 51-41 θα παραμένει. Βαλκούμας, καστή πάση στον Στρακαλή, ο οποίος θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας. Η μπάθα λίγο από τα χέρια μου στο Μοσχάκη. Και έχουμε εκ νέου κατοχή για τους Toymen, 14 δευτερολέπτων. Πέικος σπαθεί να γυρίσει με αντίπαλο τον Τσινταπάνη, δεν θα τα καταφέρει όμως. Μοσχάκης. Ωραία πάσα στον Μαυρομανόλη. Πάσα ξαναφέρει τον Πεχλιβάνη, το κατάλαβε όμως ο βαλκού μας και έκλεψε την μπάλα. Ωραίο το σουτ και μειώνει για τους Toymen. 2 και 15 για το τέλος, 51-43 το σκορ. Πεχλιβάνης δίνει στο Μαυρομανόλη και αφήσουμε τσιά τη γωνία στο Μοσχάκη. Ποιος αστοχεί στο τρίποντο. Βαλκούμας τώρα. Θα σταματήσει ο ευδιασμός, στάρ για 3, πάω σίδρο και στα δικά του χέρια ξανά. Σηκώνεται ούτε τη δεύτερη φορά θα μπορέσει να ευστοχίσει. Μαυρομανόλη στο βλάχο. Πεχλιβάνης από τη γωνία, σουτάρει για 3, αστοχή. Στρακαλής, στο 2-2, θα προτιμήσει το σουτ, πολύ αδύναμο όμως. Βλάχος για 3, ούτε τώρα θα μπορέσουν οι Brokers. Μετάξει, κλείνει τα ανάμεσα από δύο, θα κερδίσει το φάουλ. Το πρώτο φάουλ των Brokers στο δεκάλεπτο. Έπρεπε να περάσουν σχεδόν 9 λεπτά για να κάνουν φάουλ. Σαγαλής στο Βαλκούμα, έτσι και απέναντι τον κέντρο, ο οποίος πήρε όμορφα τα βήματα
θα κερδίσει τις δύο βολές. Έξω η πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη, μειώνουν το τόιμεν 51-44 και μπαίνουν στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Λάθος. Ωραία, πάσα στον Τζαμπάνι. Το δεξιχέρι δεν μπόρεσε να τελειώσει. Κέντρος τώρα. Έπισε πάνω στον Βλάχος, κράτησε όμως την κατοχή. Πετιμεζάκης, φάουλ του Μαυρομανώλη. Άστοχη πρώτη βολή για τον Πιτμετζάκη. Εύστοχη όμως η δεύτερη. Στις 6 πόντους διαφορά, άντρες τώρα για το τέλος. Μοσχάκης. Λάχος, ξανά στο Μοσχάκη, προσπάθησε να βρει τον Πεχλιβάνη. Και ακόμα μια φορά ήταν εκεί όμως ο Βαλκούμας και κλέφτηκε την κατοχή. Τραγαλής στο Βαλκούμα, ο οποίος σουτάρει για 3, θα στοχίσει σχεδόν μια ολόκληρη επίθεση για τους Brookers. Λάχος. Στο Μουσχάκι που είναι μόνος του, σουτάρει, αστοχή. 1,3 για το τέλος. Κέντρος, θα πάρει την μπάλα, θα την πετάξει. Θα αστοχίσει και έχουμε και τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου με το σκορ να είναι στο 51-45. Τέταρτη και τελευταία περίοδος του παιχνιδιού Brookers. Το Άιμεν 51-45. Με τον Καλτσά τώρα να έχει την κατοχή για το Άιμεν. Πέικος. Θα πάρει το σουτ, μπάλα στο σίδερο και στα χέρια του Ψαρόπουλου. Ψαρόπουλος. Δίνει στον Μαυρομανώλη. Από την κορυφή του τριπόντου ένα σουτ το οποίο είναι άστοχο. Τι ήρθε στο επιθετικό rebound του Ψαρόπουλος, ο οποίος θα χάσει κατευθείαν από τον Πάνο. Κέντρος, δίσταση για 3, δίνει στον Πάνο. Ωραία προσποίηση του πάνω στον Μαυρομανώλη, βάλει και ωραία το σώμα του. Αστοχή, στο επιθετικό ο ίδιος. Καλτσάς στον Πέικο από τη βολή, το σούτ είναι εύστοχο. Μαυρομανώλης στο Μοσχάκι. Γυρνάνε την μπάλα οι Brookers. Έχουν υπάρξει καλή άμυνα μέχρι τώρα οι Τόιμεν. Μοσχάκης. Ψαρόπουλο. Μαυρομανώλης από την κορυφή της ρακέτας. Ούτε τώρα θα μπορέσει. Κατοχή για τους Brookers. Χάρη στο πείσμα του Ψαρόπουλου κυρίσαν μια έξτρα κατοχή. Μοσχάκης που είναι μόνος του. Παίρνει το σουτ το οποίο είναι άσκοπο. Κέντρος, προσπάθησε να περάσει ανάμεσα από τους δύο. Το φάουλ το οποίο ήρθε από το Μοσχάκι. Βαλκούμας στον Πάνο. Ακόμα ένα σουτ τριών πόντων το οποίο είναι εύστοχο. 51-50 το σκορ. Κλειβάνης.
στον Ψαρόπουλο, δεν μπόρεσε να απαντήσει στο τρίποντο. Πάνω σου. Στον κέντρο, δέχεται το φάουλ από τον Κωνσταντινίδη, προσπάθησε να κλέψει την μπάλα. Πάνω. Στον Βαλκούμα πιέζεται από τον Μοσχάκη. Παρακοπεί αντικανονικά βέβαια. Άστοχος στην πρώτη του βολή ο Αλχουμάς. Εύστοχος όμως στη δεύτερη του, 51 όλα. Ακόμα μια φορά ισοπαλία στο παιχνίδι. Πεχλιβάνης, περάσε ωραία ανάμεσα από δύο, αστόχησε όμως το φλότερ. Κέντρος τώρα. Δίνει στον Πάνο, ωραία μακρινή πάσα στο Βαλκούμα, δεν μπορείς να την κρατήσει όμως. Λάθος. Στη γωνία για τον Ψαρόπουλο και αυτό στην κορυφή για τον Μοσχάκη. Γυρνάνε την μπάλα οι Μπρόκερς, Ψαρόπουλος για τρεις, αστοχός, μακρινό επιθετικό του Μοσχάκη. Μία τρίπλα και έφτωχο το σουτ. Πάνος. Στο Βαλκούμα. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Πέικος θα κάνει βήματα. Καλή βοήθεια πέρασε ο Πεχλιβάνης. Λάχος. Ωραία η προσπίση του πάνω στον Μπέικο και φτάνει ενώχος μέχρι το lay-up κάνοντας το 55-51. Ακόμα μια ανάσα για τους Brokers. Φέικος. Ωραία η προσποίησή του, συγγύρισε και υπέροχα πάνω στον Τσιταβάνη και αυτό έχει καταλάβει. Τσιταβάνης από το έλμπο, το σούτ έστοχο. Προσπαθεί να περάσει μέχρι μέσα, δούκλεισε ωραία τον διάδρομο ο Μπουκάκης και έχουμε time out για τους Τόιμεν. Επιστροφή μετά από το time out το οποίο πήραν οι Τόιμεν. Σκορ να είναι στο 57-53, 5-25 για το τέλος του αγώνα. Μοσχάκης. Λάχος από τη γωνία. Τι ωραία πάνω το κέντρο. Σταμπάνης μέσα για το Μοσχάκη, ο οποίος κάνει το σούτ αστοχή. Στο επιθετικό rebound είναι ο Ψαρόπουλος. Μοσχάκης στη γωνία για τον Βλάχο, ο οποίος σουτάρει για τρεις και ευστοχή. Στρακαλής προσπαθεί να απαντήσει στο τρίποντο, δεν θα τα καταφέρει. Τον Πεχλιβάνη. Πάσα να περάσει την μπάλα. Διάβασε τη φάση όμως ο Πάνος και έκλεψε. Στρακαλής. Τον Πετιμεζάκη και αυτός απέναντι στον κέντρο. Κέντρος. Φτάνει μέχρι το λέει και δίνει το φαουλ από τον Ψαρόπουλο.
άστοιχη πρώτη βολή του κέντρου. Εύσοχος όμως στη δεύτερη του, μειώνει στις 6 πλέον. Βλάχος, περνάει ωραία πάνω από τον πάνω. Ο Σχάκης, ωραία στο κόψιμο του Πεχλιβάνη, ο οποίος σηκώνεται κατευθείαν. Πολύ όμορφο πάσα, πολύ όμορφο κόψιμο. 4 λεπτά για το τέλος. Βαλκούμας από τη γωνία, αστοχή. Πολύ διαστική επίθεση για το Ιμεν. Ο Σχάκης, ωραία σκαχτή πάσα, τάπα του κέντρου. Αλλά ήταν αδικανονικό το μαρκάρισμα του. Μέσα από την βολή του Μπεχνιβάνη. Μέσα και η δεύτερη και πάλι διαφορά στις 10. Βλέπουμε υπάρχει ένα πιο μοτίβο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Παίρνουν μια διαφορά κυρίως 10 πόντων οι Brokers. Μειώνουν κάπως το αίμα όπως κάνουν και τώρα με τον τρόπο του Σαγκαλή. Το φτάνουν με τον πόντο ή την ισοπαλή και ξαναφεύγει μετά. Δεν μπορούν να κρατηθούν μέσα στο παιχνίδι. Τουλάχιστον για αυτά τα λεπτά έχουν άλλα 3 και 20 βέβαια. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να αλλάξει κάτι. Ψαρόπουλος από τη γωνία, εύστοχο, απαντάει στο τρίποδο του Στραγαλή. Πάνος. Σπάσα, περάσει την πάσα, κλέβει ο Ψαρόπουλος και βγαίνουν τώρα στο 2-2-2. Πάσα του στον Τσιταμπάνη, ο οποίος ευτοχή, μεγαλώνει ακόμη πιο διαφορά. Πάνος. Καστή πάσα στο ζωγραφιστό για τον Βαλκούμα, ο οποίος θα σηκωθεί με το δεξί χέρι, θα ευστοχίσει. Ο Μοσχάκης πιέστηκε, βγήκε τελικά την πάσα στον Ευσαρόπουλο, θα κλειπάνεις. Υπέροχη σκαστή πάσα στο φοβερό κόψιμο του Βλάχου πίσω από την άμυνα του Ντόιμεν. Πάσα και πάλι στο Βαλκούμα, ο οποίος κάνει το ίδιο πράγμα με πριν. Μοσχάκης, πέρασε από την πάσα του Τσιταμπάνη. Ψαρόπουλος, είναι μόνος του, θα πάρει το σουτ. Θα αστοχίσει, μπερδεύονται εδώ οι Τόιμεν. Ο Πετιμετζάκης θα σώσει τελικά την κατοχή. Κέντρος μπροστά από τον Μπεχλιβάνη, πολύ δύσκολο το σουτ. Τσιταμπάνης προσπάθησε να βρει τον Ψαρόπουλο, ήρθε ο κέντρος βέβαια γρήγορα και έκλεισε την κατοχή. Συνδυασμένος από τον πόντο μου, άστοχο. Λάθος. Θα τον Τσιταμπάνη να έρθει, Πεχλιβάνης, περνάει την πάσα του Τσιταμπάνη, ο οποίος μόνος του θα κάνει το 73-61, καθώς μπορούμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Πάνος. Στρακαλή, ο οποίος θα πάρει το σούτ από μακριά, με ταμπλό δεν μπορούσε να ευστοχίσει, ο Βαλκούμας θα πάρει τις δύο βολές. Έξω πρώτη βολή για τον Βαλκούμα. Έξω και η δεύτερη. Ψαρόπουλος, σαν δεύτερη κατευθύνω του Βαλκούμα.
Γιαννάνης. Δίνει στον Βλάχο. Βλάχος σταματάει, δίνει στον Πεχλιβάνη, μόνο του πλέον ο Ψαρόπουλος θα στοχίσει. Στο τρίποτο ήρθε όμως ο Βλάχος για να πάρει το επιθετικό. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση, 20 για τον αγώνα. Δεν θα κάνουν επίθεση. Οι Brokers έτσι έχουν το τελικό σκορ. Brokers Toymen 73-61.